Νομίζω ότι θα συνδυαστεί, δεν νομίζω να ήξερες τι θα γίνει τώρα, ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Αντρέα, είμαστε εντάξει. Όταν είχαμε βρεθεί εδώ, μια ενέργεια από εσάς που ήταν ήδη εδώ, σε αυτή την εξαμήνη σκέψης, είχαμε μιλήσει για μερικά πράγματα και είχαμε πει ότι υπάρχουν και υλοποιήσεις που μπορούν να γίνουν. Από τις υλοποιήσεις που μπορούν να γίνουν είναι τι κάνουμε με αποστολές σε κάθε χώρα. Και μερικοί από εσάς βρέθηκαν και μαζί μας. Το λέω αυτό για να συνδέσουν οι άλλοι. Αλλά επίσης μας συντάξει αυτό και είναι πώς θα κάνουμε. Άρα, εδώ θέλω να σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι όπου είμαστε στην Αγία Τριάδα. Σας προετοιμάζω λίγο για να μην θα σας σε αυτή τη στεράχεια. Άρα, στην Αγία Τριάδα υπάρχει ο Σαββής. Ο Σαββής είναι ο πατέρας του αγνοούμενου που είχαμε για 40 χρόνια. Ο γιος του είχε χαθεί από τις 14 Αυγούστου είχαμε κάνει ένα νέο και τελικά αναγνωρίστηκαν τα οστά του, είναι θυμέθηκο που ξέρετε, το 2014 έτσι έγινε η ταφή και για όσους αναρωτιούνται αν στα κατεχόμενα δείχνουν ταυτότητες, αν πηγαίνουν στο καζίνο, αν τρώνουν ψάρι, ξέρετε αυτές οι ιδέες που ακούμε, που δεν υπήρχαν πριν, θα ήθελα να σας δώσω τη δική μας συλλογή. Είναι
εμπεδευόμαστε με τις σπουδές, να ρωτώμαστε τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Δεν περιμένουμε από κάποιον που δεν είναι παπάς να πει την. Δεν περιμένουμε λοιπόν από κάποιον που δεν είναι στρατιώτης, δεν είναι στρατηγός να κάνει κάτι άλλο. Αλλά περιμένουμε από τον καθένα να είναι πολίτης και να θέλει πραγματικά να κάνει κάτι για την απελευθέρωση και όχι απλώς να το λέει, όπως το κάνουν μερικές φορές άνθρωποι, βλέποντας τα δεδομένα παθητικά. Δεν πρόκειται να το διακόψω, γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι ολόκληρο, τουλάχιστον να ξέρετε ακριβώς. Δεν ήμασταν μόνο τρεις, μια προσωπική κάμερα είναι από την άλλη πλευρά και υπάρχουν μέσα στην αίθουσα άνθρωποι που ήταν ζωντανά μαζί μας και νομίζω ότι είδαν ότι αυτός ο μικρός ο γέρος έχει πολύ περισσότερες αντοχές από πολλούς από εμάς. Γιατί είναι εγκλωβισμένος και είναι εκεί, τώρα, και τον βλέπετε τώρα μπροστά στον τάφο του γιού του, με έναν πατέρα που δεν γνώριζε. Και όταν πήγαμε στην Αγία Αδριάννα, μην νομίζω ότι ήταν προγραμματισμένο, τα λέω και μπροστά του, αλλά ποιος ήταν μαζί μας, ήταν να πάμε πρώτα στην Εκκλησία. Αλλά επειδή ήταν και ασαβής και ξέρουμε
είναι πάλι το ίδιο. Αυτό είναι πολεμίστα, γιατί η μερικοί από εμάς που δεν ξέρουν ποιά είναι πολεμίστας. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι όπως σας ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τείχη. Αυτοί που σώζονται είναι αυτοί που ήταν τόσο μικροί το 1974 που
δεν ξέρουν τίποτα. Αυτή η άλλη που σώζω είναι ότι αυτοί που γεννήθηκαν πολύ μετά το 1974 και δεν ξέρουν πάλι τι έχει γίνει. Αυτοί που αρχίζουν να μας προβληματίζουν είναι αυτοί που ήταν 30 το 1974. Οι 40 είναι χειρότερο. Οι 50 είναι ακόμα χειρότερο. Πρέπει να μην σώζουν το πάρετε προσωπικά. Όσοι έχουν ζει τα κράτη που το πάω. Είναι αυτοί που έχουν πει στους ανθρώπους που δεν ξέρουν καν τι έγινε, ότι δεν γίνεται τίποτα. Έχουν μια μεγάλη ευθύνη. Τώρα που μιλούσα στα παιδιά, αυτά τα παιδιά, για να καταλάβετε πόσο μακριά είμαστε από αυτά τα δεδομένα, ήταν μετά το 1999. Την ημερομηνία στο Παντιζάκο και στην Ελλάδα. Τι εννοώ με αυτά τα παιδιά. Εννοώ ότι μου λένε σε κάποια φάση τις ερωτήσεις που είχαν όταν ήμασταν μαζί, αν θα δούμε την Κύπρο ελεύθερη. Είχα ακούσει μια προφητεία και λένε αυτό, αν δεν είναι ελεύθερη, θα καταστραφεί η Τουρκία. Και εξηγούσα ότι αυτά που λέγονται πρέπει να μην μπερδευόμαστε. Κανένας δεν ζητάει να καταστραφεί η Τουρκία για να είναι ελεύθερη η Κύπρος. Εμείς εδώ που θέλουμε είναι να είναι ελεύθερη η Κύπρος. Εμείς είμαστε της ανθρωπότητας, της ανθρωπιάς. Δεν θεωρούμε ότι ένας λαός πρέπει να εξαφανιστεί. Γιατί αν το θεωρούσαμε θα κάνει γεωτονίες κι εμείς. Άρα δεν είμαστε ένας λαός γεωτόνος. Κατά συνέπεια, όταν μπερδεύουμε τα δύο πράγματα και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει το ένα ή να γίνει το άλλο, πάνω κάτω ξέρετε τι λέμε. Λέμε ότι άμα έχει πεθάνει ο Θεός, θα είμαστε ελεύθεροι. Αυτό λέγεται δηλία. Γιατί δεν έχουμε ανθρώπους που απλώς περιμένουν να πεθάνει από μόνος του ο Θεός. Και όταν έχουμε προβλήματα, θα είμαστε ελεύθεροι. Όχι. Έχουμε ανθρώπους που αγωνίζονται. Αυτοί που αγωνίζονται, δέχονται ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, ότι μπορεί να υπάρχουν εμπόδια, αλλά θα το κάνουν. Το κάνουν. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, είναι το εξής. Υπάρχει η ιστορία, και μάλιστα ξέρετε, λόγω των ανθρώπων στους οποίους μίλησα, δεν μιλάμε για πόλεμο. Εντάξει, δεν μιλάμε ποτέ για πόλεμο, γιατί άμα μιλήσουμε για πόλεμο, θα μιλήσουμε για ήττα. Αλλά δεν είναι ήττα, δεν είναι ιστορία. Μετά, εφόσον έχει τελειώσει την πολιτική, δεν έχει κατοχή. Για να καταλάβετε σε πόσο χαμηλό επίπεδο είμαστε, εμείς γιορτάζουμε επαιτειακά την κατοχή. Δηλαδή, παίρνουμε τις μέρες της εισβολής και το γιορτάζουμε επαιτειακά. Αυτό γίνεται, παιδιά, μόνο και μόνο όταν έχει κατευθυνθεί. Όχι ότι είναι υποκατοχή. Είναι σαν να λέμε ότι η κατοχή υπάρχει μόνο τον Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν το ξεχνάμε, ζούμε κανονικά. Τον επόμενο Ιούλιο-Αύγουστο και τις ονομάζουμε, προσέξτε, αντικατοχικές εκδηλώσεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι αντιεισβολικές εκδηλώσεις. Γιατί επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις ημερομηνίες. Μα η κατοχή είναι συνεχόμενη. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουμε συνηθίσει όλοι μας ότι τι θα κάνει ο σύλλογος για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις, πολύ σημαντικό. Και λέω τώρα, παιδιά, αυτό είναι το πρόβλημα μας. Τι θα κάνει στις εκδηλώσεις, τις αντικατοχικές ή τι κάνουμε όλη τη χρονιά εναντίον της κατοχής. Άρα, άμα θέλετε να γιορτάσουμε κάτι, να γιορτάσουμε την απελευθέρωση. Όχι την επέτειο από την εισβολή την οποία ζούμε. Σε διεθνές επίπεδο, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει εισβολή στην Κύπρο. Γιατί πρέπει να είναι αποδεκτό να κάνετε ένα έγκλημα και από τον θήτη. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Η εισβολή δεν υπάρχει και δεν υπάρχει κατοχή από το 1974 έως το 1987.
Μετά το 87 υπάρχει κάτι. Άρα για όσους έχουν διεκρίσει γνώσεις στην νομική, δηλαδή να μέσω σχέση σου λέει τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό, επειδή η Τουρκία είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μόνο όταν υπέγραψε το πρωτόκολλο που αφορά την ελεύθερη διακίνηση, έγινε αποδεκτό ότι μπορεί να κάνουμε προσφυγές, οι οποίες όμως αρχίζουν με αυτή την ημερομηνία και όχι το 1974. Γιατί πριν δεν υπήρχε κανένας. Άρα είναι τελείως διαφορετικό το κλασικό δίκαιο. Εγώ που το κατηγορήσω, θα πρέπει να αμυνθεί για κάτι που έκανε. Ενώ είναι πολύ απλό, σου δεν είναι δίκαιο, αν είμαστε δύο χάρτη, κατηγορώ. Αν αυτό λέει όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτεί. Αυτό γίνεται για λόγους εντός εισαγωγικών ασφάλειας των κρατών, για να μην πηγαίνει οποιοδήποτε κράτος και λέει ότι θέλει ό,τι να. Αν θέλετε να το δείτε πιστικά, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε τι γίνεται στην πρώτη Ιουγκοσλαβία, όταν κατηγορεί ο ένας τον άλλο και στο τέλος δεν ξέρουμε πια ποιος λέει τι και για ποιο θέμα είναι. Άρα, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είμαστε σε ένα πλαίσιο κατοχής, το οποίο κάπου το ξεχνάμε. Το ξέρετε ότι πρέπει σε ηλικία από εμάς να βλέπουμε κάπου τη σημαία πάνω στο δευτεροκαράκι για να θυμούμε ότι έχουμε κατοχή. Δεν το ξεχνάμε. Άρα ασχολούνται με την καθημερινότητα, με την κοινωνία, με τη δουλειά του και στο τέλο τη υπόθεση ξεχνάμε και του συγκλονισμένου και του αγωνούμενου και του πρόσφυγε. Άρα να θυμάστε πολύ απλά ένα εγκλονισμένο που δεν βλέπετε είναι αγνοούμενος. Ένας αγνοούμενος που ξεχνάτε είναι άγνωστος. Ένας πρόσφυγας που δεν έχει σημασία για εσάς δεν έχει πατρίδα. Δηλαδή του κόψα και στήριξη. Πρέπει να σας είσαι εδώ σαν εμένα. Μετά θα μου πείτε και εγώ άμα δεν είμαι πρόσφυγας. Ναι, άμα δεν είσαι πρόσφυγας, πάλι είσαι εκεί. Πάλι ανοίγει στο πλαίσιο του ελληνισμού, του χριστιανισμού. Και λέω πολύ απλά ότι το κλασικό παράδειγμα, φανταστείτε την ελληνική επανάσταση, επειδή έχουμε και ανθρώπου εδώ, και μιλάω τώρα ω καλαμαρά, φανταστείτε ότι στην περιπτώση που κάνουν την επανάσταση και μετά λέει εντάξει, μπράβο, τα καταφέραμε, γεια σα. Και δεν ασχολούμαστε με του άλλου. Και λέμε, εμεί έχουμε πρόβλημα καθημερινότητα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα ολόκληρο κράτο, να είμαστε στο τάφλιο και οι άλλοι. Εδώ είναι κάπως ανάποδα τα πράγματα. Ήθελα να φανταστείτε το εξής. Να φανταστείτε ότι έρχεστε για πρώτη φορά στην Κύπρο και έχετε καταφέρει να απελευθερώσετε τις ελεύθερες περιοχές. Και ρωτάω, αν το είχατε καταφέρει αυτό, θα σταματούσατε πάνω στην πράσινη γραμμή, θα περιμένετε. Θα λέγατε, εντάξει, εμείς τι θέλαμε το θέμα. Μπροστά σου, εγώ δεν είμαι από εκεί. Φτάνει. Όσο να μπορείς τώρα. Δεν θα το κάνω, δεν ξέρω γιατί. Δεν σε έκανε τη φόρμα. Ωραία, και εμείς θα πάμε στο τέλος. Το θέμα είναι ότι αν αυτό έχει γίνει χωρίς εσάς. Ναι, τα πράγματα. Άρα μετά αναρωτιόμαστε τι κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό και το λέω και εγώ σας στον στρατηγό που έγινε στην Αφροδισία το ρεσπόν. Θα τσακωθούμε μετά. Από το 1974 έως το 2004 δεν έγινε απολύτως τίποτα στο Κυπριακό που να έχει σημασία του Κυπριακού. Πιο λεπτά, αυτό λέγεται κολοάδερο. Άρα, μην μου μιλάτε για 40 χρόνια κατοχή. Γιατί 30 δεν έγινε τίποτα. Απλώς κοιταζόμασταν και λέγαμε πω ότι είναι αυτή η μοίρα που έχουμε. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, λίγο πιο σκληρό. Οι μανάδες αγωνωμένων. Οι μανάδες αγωνωμένων, όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια ήταν στο Λίδρα Παράς και έδειχναν σε όλους τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους. Ωραία. Και αυτό το έκαναν για να ενοχλήσουν τους Τούρκους. Εσείς είδατε καμία ενόχληση της Τουρκίας από αυτό το πράγμα που έκαναν με κάθε Σάββατο. Κανένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν άχρηστο, ότι μερικές φορές υπενθύμησε στους δικούς μας τους
παθαίνετε. Ρωτούσα το πολύ στα παιδιά, γιατί το σύνδεμα της Κύπρου είναι το δεν ξεχνώ. Λέω, δεν βλέπετε ότι το δεν ξεχνώ είναι εγώ το ίδιο με το θυμάμαι. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Γιατί όταν κάποιος σου λέει θυμάμαι, μπορεί να σε ξεχάσει. Όταν λέει δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Άρα, πολλοί από εμάς λένε ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε. Το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Τι δεν έχουμε ξεχάσει. Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι να πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο και να έχουν τραδιάκια που είναι γραμμένο το δεν ξεχνώ, αυτά είναι. Έχουμε καταλήξει στην παλιά σχολεία να έχουμε τα παιδιά που να ζωγραφίζουν την Κύπρο κομμένη με αίμα. Ξέρετε πόσο υπάρχει εδώ, είχαμε το παλιό σύνθημα, κόκκινο από πάνω, αίμα που στάζει και από κάτω ρηχό. Και να είναι οι καθηγητές που το σβήνουν. Δεν πρέπει να προβάλλουμε εχθρικότητα. Δηλαδή, σε αυτή την κατάμια έχουμε φτάσει. Ενώ δεν υπάρχει καμία εχθρικότητα. Είναι απλώς ότι καταπατάς τον αντίδρομο. Δεν λέμε κάποιος, εγώ θα πάω, ας πούμε, στην Τουρκία και θα κρατήσω ένα κομμάτι από πάνω, την Κύπρο. Λέμε απλώς, η Κύπρος εδώ ήταν. Γιατί το κάνει αυτό. Του βλέπετε λοιπόν και ενημερωθέντο του πιθανά να το κάνει τη συνέντευξη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβετε το εξής. Είναι ότι όταν κάποιος νιώθει ανασφάλεια, βάζει τεράστιες συνέστα του. Προσωπικά μια επιλογή, προτιμάτε να έχουμε τους Πέρσες ή τους Τούρκους.
να σας πω ότι για τους Τούρκους μια χαρά είναι. Γιατί με τους Πέρσες ο πύχης ήταν λίγο πιο ψηλά. Εμείς είμαστε ακόμα λίγο πιο χαμηλά. Αλλά βέβαια δεν είχαμε τις ίδιες ιδιότητες όσο αφορά τις αντοχές. Όσο αφορά την αυτοθυσία, όσο αφορά την αντίσταση. Τα πρώτα κατεχόμενα που πρέπει να απελευθερώσουν είναι τα δικά μας. Είναι μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν καν ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτή είναι ήδη λάθος. Δεύτερον, είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι πρέπει να λύσουν στους άλλους να μην κάνουν κάτι για να μην γίνει κάτι. Αυτό είναι ακόμα πιο. Είναι μερικοί από εσάς που λένε ας το κάνουν οι άλλοι. Κάποια μεγάλη δύναμη να κάνει κάτι. Να ξέρετε ότι εδώ και οι αιώνες, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, είναι ακριβώς τα ίδια. Και ευτυχώς από κάπου ξυπνάνε μερικοί δικοί μας και λένε εντάξει, αρκετά περιμένουμε, το κάνουμε τώρα. Γιατί αλλιώς θα περιμέναμε ακόμα. Θα περιμέναμε ακόμα. Άρα, σε επίπεδο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό, κανένας, προσέξτε θα πω, κανένας δεν βοηθάει ένα κράτος που δεν σέβεται. Κανένας. Και ένα κράτος που σέβεσαι είναι ένα κράτος που ξέρεις ότι αυτοί που είναι εκεί, άμα τους κάνεις μια στραβή, θα είναι εδώ. Πιο κοντά σου. Σουαρτσάχ, στην Αρμενία, που βρίσκεται ακόμα στο Αζερβαϊτζάν, ήταν 150.000 κάτοικοι και πάλευσαν με 7 εκατομμύρια. Έκαναν ένα ολόκληρο πόλεμο. Αυτές οι περιοχές έχουν απελευθερωθεί. Ναι, ο Αρσάχ είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όταν είσαστε πιο πολύ Ρώσοι, είναι το Καραμπάχ, όταν είσαστε Τούρκοι και είναι το Αρσάχ, όταν είστε Αρμένοι και τη Χρυσή Ανοσία. Με το Αρσάχ είναι λίγο πιο μεγάλο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τι μπορούμε να πούμε. Το παράδειγμα που είχα δει αυτή ήταν η Σπάνια. Δηλαδή το δικό μας το παράδειγμα το πήραν αυτοί για να πούμε ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Έχω εξηγήσει και άλλες φορές, θα το λέω για τους που τα ακούν για πρώτη φορά. Στο Αρσάκ έχουν ένα άγαλμα που είναι πάρα πολύ απλό, είναι ο παππούς και η γενιά, παππή και τατή. Όπως είμαστε εδώ εμείς εδώ, και βλέπετε μόνο το κεφάλι. Τεράστιο κεφάλι, τεράστιο κεφάλι. Αυτό τι συμβολίζει ότι αν θέλετε να πάρετε τη γη μας, εμείς είμαστε χωμένοι μέσα. Αν θέλετε να μας κόψετε τα κεφάλια, τα σώματά μας είναι πάλι μέσα. Φαντάζομαι ότι έχετε δει πολλά πράγματα έτσι τέτοιου τύπου. Για να καταλάβετε τώρα, επειδή είμαστε και στους εθνοφύλια και στους κομματικούς καταδρομείς, σε κάποια φάση οι Αζέροι βομβάρδισαν τα μοναστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δείγμα ευγένειας. Γιατί όπως ξέρετε, ένα μοναστήρι έχει ολόκληρο πολιτικό σύστημα και μπορεί να έχει κάνει πειράματος. Άρα πήγαιναν οι μνήμοι και ρίχναν βόμβες με εξίπτωτα για να διαλύσουν τις ρίξεις. Οι εκκλησίες της Αρμενίας έχουν ένα καλό στις σχέσεις της δικές μας, είναι ότι είναι πολύ μητέρες. Άρα η βόμβα έχει ένα θέμα. Ακόμα και να την ακουμπήσει, δεν μένει εκεί και γλιστράει. Τελικά δεν τα κατάφερα και από τα νέα πρωτούς αποφάσισα ότι θα ρίχνουμε ρηπές πάνω σε εκκλησίες. Άρα οι καταδρομείς και οι Αρμένοι αποφάσισαν να καθίσουν μπροστά στην Εκκλησία. Θα τη σώσουν. Με τα όπλα τους. Άμα πάτε αυτό το μοναστήρι, είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Και εσείς. Δεν υπάρχει ούτε μία σφαίρα σε ίδιους ανθρώπους. Ούτε μία. Δηλαδή, όχι μόνο έμειναν, όχι μόνο τραυματίστηκαν, όχι μόνο μερικοί πέθαναν, αλλά οι άλλοι τους κρατούσαν. Όλες τις σφαίρες που θα δείτε είναι πάνω από το ίδιο ξένος ανθρώπου. Σε αυτά τα παραδείγματα θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι ακραία.
Όχι, δεν είναι ακραία, γιατί αυτά έγιναν, σας πληροφορώ, μετά το 1994. Δεν έγιναν του κατάλογα. Τώρα έγιναν. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ απλό, δεν είχαν κανένα. Για την Κύπρο. Η Κύπρος, σε επίπεδο νοητικό, κατάλαβε χάρη στον Καρυδιώτη ότι για να λύσει στο Κυπριακό πρέπει να γίνει Ευρωπαίο. Είναι Κύπρο που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Αλλά είναι λίγο το μαθητικό ήταν το σκεφτείτε η Κύπρος έγινε Κυπριακό πρόβλημα. Μετά το Κυπριακό πρόβλημα έγινε μόνο Κυπριακό. Ξεχάσαμε το πρόβλημα, άρα δεν έχει τη λύση. Η οποία έχει ακόμα και δηλώσει. Μέσα από έναν υγιή διάλογο. Ιδιαίτερα εδώ πέρα το χέρι. Αν του κόβω το χέρι εδώ, κρατάω εγώ το χέρι και θέλω να αναπτύξω έναν υγιή διάλογο. Πόσο σούπερ πρέπει να είσαι. Εκτό βέβαια είναι ακόμα και το ενδιαφέρον που πήρε, το λογικό έτσι. Άρα υπάρχει ένα υγιή διάλογο με μια βιώσιμη λύση ενώ σου έχουν αρπάξει το κομμάτι. Το άλλο είναι τόσο χαμηλό το επίπεδό μας που δεχόμαστε αυτό που έχει υπερξήνα. Δηλαδή λέμε, εσύ από ποια κοινότητα είσαι, κοινότητα Α, εγώ με κοινότητα Β. Λοιπόν, θα κάνουμε την κοινότητα. Πού πας να καταλάβεις την κοινότητα, δεν καταλάβω. Η εισβολή έγινε από κοινότητα. Την εισβολή τη δέχτηκε η κοινότητα. Κράτος έκανε την εισβολή, κράτος υπέστη την εισβολή, δεν είναι κοινοτικό. Όμως, συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτές τις αναλαμβάνες, θεωρώντας ότι δεν είναι κάτι. Ποιο λέμε, πρέπει να τους προκαλείτε, σου λέμε, είναι πολύ πρόβλημα είναι αυτά που λες. Πολύ πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνω ότι όταν λες ότι σε κάποιον είναι πολύ πρόβλημα είναι αυτά που λέει, είναι ότι αυτά που λες εσύ είναι πολύ καθυστερημένα. Άρα, κάναμε δεν ξέρω πόσες συναντήσεις. Είναι η συνήθεια και στην Ελλάδα είμαστε εκεί. Έχουμε κάνει πάνω από 55 συναντήσεις για την ελληνική φεροκρεπίδα. Η φεροκρεπίδα δεν έχει κάνει πρώτο σύμφωνο. Από το 1977 που έχουμε κάνει συμφωνία με τους προβλητές για την Ιταλία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλά έχουμε κάνει 55 συναντήσεις με ανθρώπους υποτίθεται η ειδική από τις δύο πλευρές, τους οποίους βέβαια τους πληρώνουμε και ρωτάω, υπάρχει κάποιος από εσάς που θα έχει μια επιχείρηση που για 30 χρόνια έχει έναν στόχο που δεν τον έχει υλοποιήσει και στην ειδική αυτό. Αυτό ξέρεις πώς το έχετε. Εσύ το λέτε στην Πάδο, στην Ελλάδα το λέμε κανείς τέτοιος. Μια, έχει μόνο άλλο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν και να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Όχι, δεν γίνεται τίποτα, είναι ένα πολύ απλό λόγο. Επειδή δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα κοιτάξτε πώς πάει η προφητεία. Λες να κάνουμε κάτι, αφού δεν τα καταφέρουμε. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Μετά δεν το κάνουμε, γιατί σου είχαμε δίκιο. Δηλαδή λέμε μόνοι μας ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα και δεν γίνεται τίποτα. Και μετά στο τέλος είμαστε και δικαιωμένοι. Δηλαδή πόσο πρέπει να είσαι καθυστερημένο για τις αλλαγές μα είναι τώρα. Και ρωτάμε. Εδώ δεν έχουμε βρεθεί την πρώτη φορά που ο Φάκη ήταν εκεί. Δεν νομίζω ότι ξέρω το άνθρωπο. Σε κάποια φάση πετάχτηκε και είπε ποιος μπορεί να πάει ένας άσχετος. Δεν θα λέω όλα αυτά, θα σου πω δεν είναι νομίζω ότι θα γράψω. Και τελικά βρεθήκαμε μαζί, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί στην ίδια αίθουσα υπήρχαν και άλλα άτομα που δεν ήρθαν. Ενώ είχαν πει ότι μπορεί και να έρθουν. Με αρέσει πάρα πολύ όταν άνθρωποι μου λένε μπορεί και να έρθω. Το είπα απλώς που μεταφράζω, δεν θα έρθω. Αλλά δεν έχω τα κότσα να σου πω δεν μπορώ. Είναι τα θέματα διπλωματίας. Ένας πρέσβης όταν λέει ναι, σημαίνει μπορεί. Όταν λέει μπορεί, σημαίνει όχι.
που λένε στον διπλωματικό σώμα, το μεταφέρουμε τώρα στις γυναίκες. Οι γυναίκες όταν λένε όχι, σημαίνει μπορεί. Όταν λένε μπορεί, σημαίνει ναι. Και δεν υπάρχει καλή γυναίκα που να λέει ναι. Γι' αυτό όλες οι γυναίκες μας είναι του όχι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ακόμα μερικοί που αναρωτιούνται τι μπορεί να γίνει. Ακόμα και το πρωί προσπαθούσα να δείξω ότι η Κύπρος υπάρχει στο χαρτονόμισμα και μερικοί πάλεψαν για να υπάρχει στο ευρώ και μερικοί που μπορεί ακόμα να την αίθουσα να μην το ξέρουν ακόμα ότι τα παλιά χαρτονομίσματα δεν είχαν Κύπρο ενώ τα νέα την έχουν. Τα 5-1 και τα 10-1. Το έδειξε λοιπόν στα παιδιά. Τα παιδιά το ανακάλυψαν σήμερα. Και λέω, άμα δεν έχετε κανένα να σας πει ότι αυτό γίνεται, πώς μπορεί να χαίρεστε για τις μάχες που γίνονται και να υπάρχει κάτι το αποδεκτό και να είμαστε καλές συνεργοτές. Την ώρα λοιπόν του μαθήματος τους είπα, φαντάζεστε μια Βυζαντινή σημαία στην περιεχόμενη. Και τους όλους ξέρετε ονομαστικά. Υπάρχει πίσω. Ονομαστικά. Κανένα δεν είπε ναι. Παιδιά που γίνεται αυτό είναι ναι. Όταν λοιπόν τους δείξαμε από τα κομμάτια που είδατε εσείς, μετά τους του χάλαμε τη σημαία. Δεν είναι η σημαία αυτή που πήγαμε υπέρ. Ήθελα να δουν ακριβώς το μέγεθος του που μιλούσα. Μάλιστα δεν έχουν τη σημαία εδώ. Άρα ξαφνικά
έχουμε μια συζήτηση στο Χίλτον με τον πρόεδρο, τον εγκλωβισμένο, ο οποίος ήταν σε δεύτερες περιοχές. Ο Γεννάκης μου λέει, επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι με την στρατηγική, έχω ένα θέμα πρακτικό. Θα μας κλείσουν το σχολείο. Για το οποίο είχα την έννοια όλοι ακούσει το 2003. Και γι' αυτό ενεργοποιήθηκα. Για να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που έλεγα τότε. Όταν μιλάω λοιπόν με τον πρόεδρο, πριν μου πει όλο το πλαίσιο, σε κάποια φάση του λέω, εσύ έχεις πάει στα κατεχόμενα. Μου λέει, όχι. Και λέω, καλά, είσαι ο πρόεδρος των εγκλωβισμένων και δεν τους έχεις δει ποτέ. Δεν θα πω τη λέξη που έγινε εκείνη τη στιγμή, αλλά αρχίζει να ξέρει. Και τελειώνει με εγώ. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι έγινε αυτό. Το σημαντικό είναι ότι οι επόμενοι ήμασταν στο ίδιο αυτοκίνητο για να πάμε εκεί. Με το γιο, ο οποίος δεν είχε κάνει χίλιε και δεν το διαβεβαίωσε. Άρα, η απόφαση που πάρθηκε πρέπει να ακολουθήσουν μερικές συμβουλές και αποφασίσαμε να ανοίξουμε το γυμνάσιο στο Ζωτάκο. Ωραία. Θα μου πείτε έτσι κάτι το πράγμα. Όταν το είπαμε σε αυτούς που ξέρουν, το γυμνάσιο στο Ζωτάκο, ελπίζω να ξέρετε όλοι ότι έχει κλείσει το 1976. Όχι το 1974, όπως πιστεύουν πολλοί. Έκλεισε επειδή υπήρχαν, ξέρεις, συνομιλίες διακοινωτικές. Και λέγαμε ότι όλοι θα πρέπει τις παιδιδιές και ξαφνικά τους είπαν ότι άμα θέλετε λέτε μαζί μας. Και φύγαμε. Όταν πάτε στο Ρεζοκάρκοσο, αν είστε καθηγητής ή δάσκαλος, να προσέχετε την ώρα που λέτε τη δουλειά σας. Δεν τους χωνεύουν καθόλου. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουν υποστεί είναι ότι έφυγαν όλοι. Αυτοί είχαν δικαίωμα να φύγουν μετακομίζοντας, όλοι οι άλλοι είχαν δικαίωμα να φύγουν μόνο μια παρέτηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε αν ξαφνικά φύγουν όλοι οι καθηγητές της περιοχής σας από το γυμνάσιο και το λύκειο και εσείς έχετε παιδιά αυτή τη ηλικία. Αυτό έγινε. Αλλά μου είπαν στην αρχή δεν γίνεται λίγο να το κάνουμε αυτό γιατί δεν έχει λειτουργήσει το 76. Λέω, κοίτα, επειδή δεν γίνεται, οι Τούρκοι δεν θα ξέρουν τι το κάνουν. Άρα τα πρώτα μαθήματα που κάναμε, τα κάναμε στα σπίτια. Παράδειγμα. Γιατί είχαμε ζητήσει να γίνει γυμνάσιο, μας είχαν πει προφορικά, έχει πρέπει σημασία αυτό, και ποτέ κατά, ότι δεν γίνεται. Μετά ζητήσαμε να γίνει γυμνάσιο ιδιωτικό και μας είπαν προφορικά ότι δεν γίνεται. Άρα είπαμε ότι θα κατεβάσουμε τον πύχη και θα το κάνουμε στο ιδιωτικό χώρο. Άρα σε κάθε σπίτι αλλάζαμε συνεχώς τέτοια. Είχαμε 17 καθηγητές που κάνουν τα μάθηματα και είχαμε μείνει με μόνο 2 παιδιά. Όταν μετά οι εγκλωβισμένοι είδαμε ότι αυτοί οι τρελοί συνεχίζουν να στέλνουν καθηγητές και να πηγαίνουν έρχονται από τις ελεύθερες περιοχές, α, τους καθηγητές πώς τους είχαμε επιλέξει. Να μην είναι καθηγητές. Ήταν όλοι ή συνταξιούχοι ή εκτός επαγγελμάτων. Ξέρετε γιατί. Για να μην δεχτούν καμία πίεση. Ωραία, ήταν πρόβλημά τους. Έγινε αυτό το πράγμα για ένα χρονικό διάστημα και μετά σιγά σιγά αρχίσαμε να βάζουμε καθηγητές που ήταν επίσημα καθηγητές στις ελεύθερες περιοχές και έκαναν το μάθημά τους εκεί και το έκαναν εδώ. Δηλαδή επίσημα το έκαναν εδώ, ενώ στην πραγματικότητα το έκαναν εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Πρέπει να κάποια φάση να φανίσει. Όταν είδαμε τι γίνεται αυτό, σε κάποια φάση λοιπόν πήγα να δω τον υπεύθυνο στη Βουλή, τον εγκλωβισμένο. Και του είπα την εξής ερώτηση, αυτό λέγεται στρατηγική de facto. Του είπα, αν λειτουργήσει το σχολείο σε επίπεδο γυμνασίου και λυκείου, πες ότι λειτουργεί, παιδί μου,
έτσι το επίσημο κράτος, έναν περισσεφή, ο οποίος εξέλεσε τα διδάκια αυτά που είχαν μάθει, και σιγά σιγά στείλαμε επίσημα καθηγητές που κάνουν το επίσημο μάθημα. Στην πραγματικότητα το σχολείο στο Ζωνάκαστο είναι απελευθερωμένο. Δηλαδή δεν μπορείτε αλλού στα κατεχόμενα να κάνετε τα μαθήματα που γίνονται. Εμείς έχουμε κολλήσει, ειδικά οι πιο παλιοί, με την τρίτη Βιέννη, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ήταν ένα λογοπαίγνιο σε επίπεδο συνθήκων. Ενώ στην πραγματικότητα τα παιδιά δεν ζήτησαν τίποτα. Τώρα, απλά σκεφτείτε ότι τότε όταν έγινε αυτό, είχαμε παιδιά που ήταν στην έκτη δημοτική. Τώρα αυτά τα παιδιά είναι στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το κάνει συνδυάσει. Από τότε. Στην πραγματικότητα, μια στρατηγική που υπάρχει τραγούδια είναι η απελευθέρωση, η τοπική, η πολυτοπική, η πολυμετοπική. Δηλαδή, η εκκλησία που λέτε στην Αγία Τριάδα, όταν δύο μια προφορά ήταν χάνη. Και μετά τι έγινε, με τους ανθρώπους που πήγαιναν να δουν την εκκλησία, σας υπενθυμίσω ότι στην εκκλησία μπορεί να πάτε κάθε 15 μέρες και γίνεται επίσημα λειτουργία. Λειτουργία. Πότε είναι η επόμενη φορά, ξέρω. Αρχιερέ, ποιο είναι η επόμενη. Τι επόμενη. Πες μου. Η ιδέα είναι η εξής. Σιγά σιγά αυτή η εκκλησία είναι απελευθερωμένη. Το σχολείο είναι απελευθερωμένο. Αλλά το φτάσετε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε το εξής. Τι μπορώ να κάνω για να απελευθερώσω ένα κομμάτι. Είναι μερικοί που έκαναν και προσευχές και τα κατάφεραν, όπως είναι την καλλιτεχνία. Τώρα το πράγμα που μπορεί να καταλάβετε είναι το εξής. Ακόμα και να πάτε σε μια περιοχή που είναι άδεια και να πάτε μόνο και μόνο για πάνω, και πάνω, όπως πηγαίνετε παλιά με τους γονείς σας, με τις πετσέτες σας, με τα πετραδάκια, με τις περιπτωτή θέση, να μιλάτε ελληνικά εκεί και να κάνετε πάνω εκεί. Είναι ήδη μια πράξη. Και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, γιατί δεν το έχουμε κάνει και πιο φυσιολογικά. Εμείς πρόσφατα κάναμε κάτι λιγότερο φυσιολογικό, αλλά όταν το κάνουμε φυσιολογικά, που ήμασταν πιο πάνω στην περιοχή, ας πούμε, ακροτήρι κορμακή, με κατάλαβες. Είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ήταν κι άλλοι που έκαναν πάνω και από το κύκλο. Και όλοι μας κοίταζαν παράξενα που ήμασταν 15 άτομα που κάναν πάνω να μιλούσαν ελληνικά. Σου λέει, αφιά μου, που ξεβάλλουμε. Όχι, όχι, δεν ήμασταν στην προηγή που ονομάρω μήνω. Εγώ σας λέω, για το σκοκύριο. Ή και για έγκριο. Όχι, παραδείγματος, γιατί μαρέσει που είναι ελληνικά. Άρα, στην πραγματικότητα, τι γίνεται, όπου και να πάτε, θα μας δείτε να δείτε να φοβίζετε και πήγαμε και μου βάζετε. Μα το βαθιά στο σωστά δεν θα πολύ μας. Και θέλω να σας πω το εξής. Όταν θεωρείτε ότι κάτι είναι δικό σας, θα είναι δικό σας, αν είναι δικό. Όταν θεωρείτε ότι δεν είναι πια δικό σας, θα είναι χαμένο. Μετά θα το ονομάσετε χαμένο, μετά θα το πείτε αδυσμότητα και μετά θα πείτε φορολογήθηκε πράσινα άλογα και μετά το έχετε εντελώς ξεχάσει. Το θέμα μας ποιο είναι. Το θέμα μας είναι ότι ο κύκλος σε επίπεδο γεωπολιτικό έχει ενταχθεί εξ ολοκλήρωση με τον Αρχική Ένωση και όχι το μισό. Αλλά μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά όταν είμαστε τα κατεχόμενα, είμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος, το οποίο είναι κατεχόμενο και υπάρχει εξαίρεση ευρωπαϊκή κειμένου, αλλά δεν είμαστε εκτός. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Και το βλέπετε λοιπόν ότι σιγά σιγά, ενώ βλέπαμε την Κύπρο από πάνω και την Κύπρο από κάτω, που οι άλλοι μας λένε ότι λένε από πάνω και από κάτω, δεν είναι μία ώρα, βέβαια κανείς δεν κάνει τίποτα, ενώ οι άλλοι συνεχώς κάνουν κάτι και λένε ότι ζήσει από κάτω, ότι ξαφνικά εμφανίζεται η άποψη.
Εώζε και αθέμα είναι ότι είναι δυναμική. Και είναι δυναμική και ενισχύει τα νησιά. Θέλετε ή δεν θέλετε, η Κύπρος είναι νησί. Κάνει ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι σε σχέση με την ΑΟΔ στην Τουρκία, θα λέγατε πραγματικά τι ωραία που είμαστε νησί. Το ξέρετε ότι θα βρίσκεται σε αυτήν την εξαίρεση, σε αυτήν την μεσό, γιατί είστε πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά πολλοί Κύπροι έχουν ξεχάσει ότι ζουν στην νησί. Υπάρχουν περιοχές που δεν βλέπουν ποτέ τη θάλασσα, είναι αρκετά μεγάλο το νησί. Το θέμα είναι ότι όταν ξεχνάς ότι ζεις σε νησί, δεν πρόκειται να ζήσεις με τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός ζει με τη θάλασσα. Ο ελληνισμός είναι ο πολιτισμός που έφτιαξε πάνω στη θάλασσα. Εμείς είμαστε πιο πολλοί όταν έχουμε το εναντίκτυπο ή το κυπριαντίκτυπο, είναι να φτιάξουμε σπίτι. Ο ελληνισμός έφτιαξε ένα καράβι. Πολύ απλά. Καράβια, λιμάνια, εκκλησία. Το πιο ωραίο είναι ότι μετά από αιώνες είναι αυτό που είναι. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι ο πρώτος εμπορικός χώρος στον κόσμο. Εντελώς τυχαία, θα βλέπετε τα μεγέθη της Ελλάδας σε σχέση με το τι είναι, που σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει μια παράδοση. Από εκκλησίες, ο Θεός να φυλάει παντού έχουμε εκκλησίες. Είμαστε οι εκκλησίες κατά κάτω. Από Άγιους είναι το ίδιο. Και τι είναι αυτό. Σημαίνει ότι πρακτικά είναι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ακριβώς τη συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί αποδέχεστε ότι η εκκλησία του χωριού σας να είναι χριστιανή. Γιατί αποδέχεστε να είναι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί όταν βλέπετε ότι μπαίνουν μέσα περιστέρια δεν βάζετε μία σύντα. Γιατί αποδέχεστε το νεκροταφείο το δικό σας. Γιατί μιλούσες. Κύριε Σκεπάρη, το ίδιο. Μνήματα. Γιατί αποδέχεστε μια που είναι για μνήματα, γιατί αυτό είναι μια παρένθεση, τα φυλακισμένα μνήματα να είναι ακόμα φυλακισμένα. Εδώ μην μου πείτε ότι έχετε ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Παιδί μου. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια στο κουρβέτρε, παιδιά, όλοι εμείς, όσοι από εσάς έχουν κάνει κινήσεις για να απελευθερωθούν τα φυλακισμένα μνήματα. Δείτε, και το θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να μείνουν φυλακισμένα. Δεν καταλαβαίνετε. Ο χώρος δεν είναι δεύτερος. Δεύτερη πρόσβαση. Σε Κύπρο δεν είμαστε. Σε δεύτερη χώρα δεν είμαστε. Γιατί δεν είναι εντός ενός πλαισίου που τα ονομάζουμε τη δικιά μου φυλακή. Πώς. Όχι. Δεν είναι συμβολικά τα φυλακισμένα μνήματα. Σήμερα. Όχι για προβάσιμα, αλλά σε ποιο χώρο βρίσκονται. Θέλω να σου πω το εξής. Μερικές φορές συνηθίζουμε ένα πράγμα και η συνήθεια σκοτώνει τη σκέψη. Αλλά μετά δεν ζητάμε τίποτα. Το ίδιο είναι με τα κατεχόμενα. Σιγά σιγά με τα κατεχόμενα είναι μερικοί που τα λένε τα Τούρκια. Είναι μερικοί που τα λένε Τουρκιά. Είναι μερικοί που τα λένε τους Τούρκους. Πώς? Στο βορρά. Στο? Στο βορρά. Και λέω, δεν καταλάβα. Δηλαδή το επίσημο λεξιλόγιο το έχω μόνο για την Κροατία. Από πότε αυτά είναι τα τουρκικά και δεν το ξέρω. Στην πραγματικότητα εδώ βλέπετε κάτι πολύ απλό. Είναι ότι εμείς μόνοι μας τα ονομάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και για αυτόν τον λόγο δυσκολευόμαστε να πούμε θα κάνουμε κάτι. Άρα, σας τα λέω με αυτά τα πράγματα για να καταλάβετε ότι η στρατηγική απελευθέρωση δεν αρχίζει με κινήσεις εκεί. Αρχίζει με κινήσεις εδώ. Το ίδιο που λέτε τσακατελούμε, το πρώτο πράγμα που προσπάθησα να κάνω είναι να αλλάξω συστηματικά τα ονόματα. Ωραία. Εσείς τα έχετε όλα καταγεγραμμένα τα ονόματα. Ξέρετε όλες τις εκκλησίες που βρίσκονται εκεί. Έχετε κάνει προσπάθειες να υπαρτάσεις και καταγραφές
νόμιμα, επίσημα και εγώ να το ξέρουμε. Τους δρόμους, ξέρετε να τους ονομάσετε. Ξέρετε να πείτε ότι όμως είναι ελληνικό στοιχείο. Τους τάφους, τους νεκρούς. Έχετε καταγράψει τα κημητήρια. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Που σημαίνει πρακτικά το εξής. Όταν οι άλλοι σας βλέπουν να κυκλοφορείτε συνεχώς και να κοιτάζετε σε ποια κατάσταση είναι η εκκλησία, σε ποια κατάσταση είναι η κημητήρια, σε ποια κατάσταση είναι όλα αυτά. Τους εντύπωσε. Και είναι πάρα πολύ απλό. Σας υπενθυμίζω αυτό, ήμουν με μια γιαγιά και με ένα υπονόμο. Τη έδειχνα λοιπόν μια περιοχή και μου λέει: εκεί πέρα είναι το σπίτι μου. Η γιαγιά έκλεινε. Και μου λέει: εγώ θα κάνω πισίνα. Και η γιαγιά ξαφνιάστηκε από αυτήν την αντίδραση και λέει: δεν είπε ότι είναι δικό μα. Δεν είναι. Αλλά στην πράγμα η γιαγιά δεν πίστευε πια ότι ήταν δικό τη. Το έλεγε: ήταν δικό μα. Ενώ ο εγγονός, ακούγοντας ότι αυτό είναι δικό μας γενιά, ναι, μόλις άκουσα αυτό, λέει, εγώ θέλω να έχει πισίνα. Αν όλα σας τα παιδιά ήθελαν να βάλουν πισίνα στα σπίτια και στα κατεχόμενα, θα βλέπατε ότι θα υπήρχε μια άλλη δυναμική. Έχει μια φαντασία, ας πούμε, όλους τους Κύπριους να είναι στα κατεχόμενα μεσημέρι. Θα το κάνουμε σαν κίνημα, ρε παιδί μου. Το θέλω να είναι δύο μου. Είναι πολύ απλό. Είναι εκεί που είναι φατσαντρίο. Δεν το φατσαντρίο, φατσαντρίο. Είναι πολύ απλό. Θα πρέπει να κάνετε ένα χώρο και θα λέτε, όποιοι πηγαίνουν εκεί, να φωτογραφηθούν με μία ελληνική με μία μυρισσαντινή. Μπορεί να κάνετε και τα δύο. Έχεις περισσότερους πόνους. Μπορεί να το φανταστείτε τι θα γινόταν. Να έχει γεννήσει, ας πούμε, να έχουν γεννήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με ανθρώπους που έχουν φωτογραφηθεί με σημαίες και δίπλα από τα μνημεία της Εκκλησίας, από το χώρο τους, από το σπίτι τους. Μόνο αυτό, μπορεί να φανταστείτε, στην πραγματικότητα δυσκολεύεσαι να το φανταστείτε. Αυτό προσπάθησε να καταλάβεις το εξής. Δεν έχω πει τι κάνει. Δεν έχω πει καν να έχουν φύγει ακόμα. Κι όμως αυτό ήδη μας δυσκολεύει. Εμείς είδαμε τις φωτογραφίες, κάθε φορά που τις ζήσαμε σε ανθρώπους που δεν τις γνωρίζουν καθόλου, έλεγαν αμέσως. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν σας είδαν. Δεν είπαν. Δηλαδή, ενώ τη βλέπει τη φωτογραφία. Ναι, τη βλέπει. Δεν λε, ξέρει, θα σου δείξει μια φωτογραφία, δεν τη δίνει. Τη βλέπει. Του σου λέει, μα εκεί είναι. Γι' αυτό, αν θέλετε, τώρα καταλαβαίνω το μείζω καλύτερα, γι' αυτό βάλαμε φωτογραφίε από κοντά και από μακριά. Γιατί αν τη βάλαμε μόνο από μακριά, θα λέγανε σιγά μη φιλότητα. Αν το βάλαμε από κοντά, θα βλέπαμε το μείζω. Όχι, δεν ξέρω. Σα το λέω αυτό σαν παράδειγμα, για να καταλάβετε ότι όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε μια δράση, δεν γίνεται αυτή η δράση. Και τώρα παιδιά προς εσάς, ενώ μπλοκάρω νοητικά ότι μα είναι δυνατόν τώρα αυτό να γίνεται. Και ρωτάω, γιατί δεν είναι μερικοί από εσάς που πήγαν στο σπίτι τους. Ναι, ωραία. Όταν πήγαν λοιπόν στο σπίτι, με τη ροδούλα στο σπίτι της, το μυθόλιο, μου έδειξε το σπίτι της, μπήκαμε μέσα και είχαμε τα παράθυρα κλειστά. Και της λέω, κοίτα, θα ανοίξουμε τα παράθυρα. Λέει, εμείς συνήθως όταν μπαίνουμε δεν τα ανοίγουμε. Δεν πειράζει. Εγώ πρώτη φορά μπαίνω, δεν θα είναι σπίτι. Στην πραγματικότητα σε τι γίνεται, είναι ότι όταν ανοίγετε εσείς όλα τα παράθυρα και είστε μέσα 20 άτομα, αυτός που έχει προβλήματα δεν είστε εσείς. Σου λέει λοιπόν τι έχει. Για πείστε λίγο την υπόθεση, τι έχουν να μιλάνε δυνατά. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι μερικά πράγματα δεν φανταζόμαστε κάτι. Και το θέμα, το πρώτο κλικ είναι το εξής. Το πιο κάτω επίπεδο είναι η πραγματικότητα. Πιο πάνω είναι η πράξη.
Μετά είναι το όραμα. Μετά είναι η ουτοπία. Και το πιο πάνω είναι το αδιανόητο. Η συζήτηση που έχουμε εδώ αφορά το αδιανόητο. Κάθε φορά που μιλάω, το αδιανόητο σας ενεργοποιείται και περνάτε στην ουτοπία. Λέτε αυτό, δεν γίνεται. Αλλά τώρα το λέτε ότι δεν γίνεται. Πριν δεν το είχατε καν σκεφτεί ότι μπορεί να μην είναι εκεί. Όταν σιγά σιγά εγώ θα πω αυτό το πράγμα, είναι μερικοί από εσάς που θα πούν, μα εγώ νομίζω ότι γίνεται. Είναι μερικοί από εσάς που θα πούν, μπορεί και να το κάνουν. Είναι μερικοί από εσάς που θα το κάνουν. Και αυτό θα δείξει στην πραγματικότητα. Όταν έγινε η πρώτη προσφυγή της Τιτίνας, της έλεγαν ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Μία γυναίκα να τα βάλει εναντίον ενός κράτους. Ναι, αλλά τα κατάφερε. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά σας λένε μια κοινοτομία. Δεν το είχε σκεφτεί ποτέ κανένας πριν. Ε, βέβαια, και αυτά τα κοινοτομία. Πολύ συχνά λοιπόν μιλάμε για τις γυναίκες μας, λες και είναι υποδιέστερες. Ξέρετε πόσες φορές οι γυναίκες έχουν δώσει παραδείγματα και τελικά αποδεικνύεται ότι έχουν περισσότερες αρτήματα από ό,τι νομίζουν. Και ξέρετε πόσες φορές έχουν άντρες που αναρωτιόμαστε αν είναι με αυτά τα εξαρτήματα ή είναι μόνο εξαρτημένοι. Άρα, για να γράψουμε λοιπόν το εξής, είναι ότι αν υπάρχει θέληση, τότε μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να το κάνει μόνο και μόνο σαν άσκηση νοητική. Υπάρχουν μερικοί από εσάς που έχουν πάει στο Περαπάτης. Το έχω δει. Έχετε δει πόσο τους κόσμους κυκλοφορεί λόγω του μυστικού ενδιαφέροντος. Αλλά φαντάζεστε πόση ώρα περιμέναμε για να βγει ακριβώς η φωτογραφία με Βυζαντινό. Και να είναι το σωστό timing, η σωστή γωνία, να μην φαίνεται από εδώ, να μην φαίνεται από εδώ. Εγώ δεν σας λέω να κάνετε ό,τι να. Εγώ σας λέω ότι γίνεται στρατηγικά. Και όταν γίνεται στρατηγικά, ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ρωτάμε εμείς οι δύο σε αυτό εδώ και απαντάει ναι. Ναι, 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 ναι. Και αυτό είναι να πει όχι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι όταν έχεις ακούσει και ένα ναι. Όμως, αυτός εδώ, αν πει όχι, θα βοηθήσει τον επόμενο. Ο μεθεπόμενος, αν ακούσει δύο όχι, θα μισθάζει το ίδιο. Για τη διαφορά. Θα πω πιο πέρα, να καταλάβετε το δόμα. Θα πούμε ναι, 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 αλλά το δεν είναι εκκλησιατικό. Και μόλις πέτω στον πρώτο παπά, λέει όχι. Α, τότε αλλάζει τα πράγματα. Γιατί λέμε, αυτή μπορεί να είναι μια άσχετη. Είναι μόνο σχετικό. Αν ξαφνικά το ένα το όχι που έχει γίνει από ένα σχετικό μετατρέπεται σε με εγώ, ο δεύτερο, αν ακούσει τον παπά να μιλάει στο μηχανικό Ευαγγέλιο και λέω να έχουν πει ναι, και αυτό λέει όχι, με ποιο θα πας. Με τον παπά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον το θέμα του τομέα. Αν κάνω ακριβώς το ίδιο και είναι στρατηγικό, και σταματήσω στο στρατηγό και πει ο στρατηγός, όχι. Σας πιστεύετε ότι οι επόμενοι θα πούν ότι μας πειράζει ο στρατηγός, αφού υπάρχει πίεση του ναι, θα πούμε και εμείς ναι. Δεν πάει έτσι. Είναι το θέμα του ειδήμονα. Ο ειδήμονας, άμα πάρει μια θέση, πρέπει και εσύ να πάρει μια θέση. Το θέμα είναι ότι ποια θέση παίρνετε ως γονείς σε σχέση με τα παιδιά σας. Πολύ συχνά δεν παίρνετε καμία θέση στη σχέση με την απελευθέρωση της Κύπρου. Λέτε απλώς, θα ήταν καλό. Δεν το λέτε έτσι, θα σας πω πώς το λέτε. Μακάρι. Μακάρι η Κύπρος να απελευθερωθεί και βέβαια το παιδάκι καταλαβαίνει αμέσως ότι μακάρι είναι ότι δεν το πιστεύετε κανείς σας. Αν όμως το παιδί σας, ο φίλος σας, η παρέα σας, η ομάδα σας, σας ζει να κάνετε κάτι. Ναι, ακριβώς. Η ιδέα ποια είναι ότι οι πολλοί ασχολούνται με αυτούς που είναι γνωστούς και είναι οι φίλοι. Οι
αιστεία, να ακούτε μόνο και μόνο το κλέρος. Το κλέρος είναι η αποδοχή από τους άξιους. Και όχι η φήμη που είναι η αποδοχή από τους πολλούς. Τότε ξαφνικά, αν το κλέρος πάρει μια θέση συγκεκριμένη, συγκροτημένη και πει ότι αυτό γίνεται, γίνεται. Η Κυπριακή ΑΟΣ δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια. Τώρα όλοι σας, ασχολείστε με ένα θέμα που δεν υπήρχε. Αν τα δεδομένα που ακούτε τώρα, τα ακούγατε πριν 10 χρόνια, είναι πάρα πολύ απλό, δεν θα τα ακούγατε. Γιατί θα ήμασταν σε πολύ χωρικά ύδατα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε καν ΑΟΣ. Τώρα, μετά από 10 χρόνια, έχετε μάθει όλοι ότι είναι απαράδεκτο να εισχωρήσετε την Κυπριακή ΑΟΣ. Και λέω, αυτό από πότε είναι απαράδεκτο, επειδή δεν το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ απλό από τότε που η Κύπρος είχε τα κότσια να πει εγώ θα έχω ΑΟΣ. Έχω κατεχόμενα, έχω εγκλωβισμένους, έχω αγρούμενους, έχω πρόσφυγες, αλλά θα έχω ΑΟΣ. Μια μίση. Χωρίς περικοπές και χωρίς τίποτα. Με αυτή την ΑΟΣ, δήλωνε ότι έχει ΑΟΣ. Μετά τι κάνει. Οριοθετεί με την Αίγυπτο. Οριοθετεί με το Λίβανο. Οριοθετεί με το Ισραήλ. Ξαφνικά η ΑΟΣ αποκτά ένα σώμα. Σώμα, σάκα και οστά. Γιατί τώρα δεν είναι μια κάτι θεωρητικό. Μετά κάνουμε συμφωνία με ξένες εταιρείες οι οποίες συμφωνούν με εμάς. Δεν συμφωνούν έτσι γενικά. Δεν έρχονται για απλά. Την ώρα που συμφωνούν το συμβόλαιο πρέπει να μα δώσουν λεφτά. Στο συμβόλαιο. Είναι το πόρο τη υπογραφή. Έρχονται λοιπόν με ιδιωτήματα. Τώρα το φαντάζεστε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε σχεδόν ταυτόχρονα 4 ιδιωτήματα. 4 ιδιωτήματα. Προσφορά, τώρα είμαστε στο 2. Άρα είμαστε στο 12 με Αφροδίτη. Τώρα θα περάσουμε στο 9 με Ορασαγόρα. Θα έρχονται το 11 και όλα αυτά θα γίνονται ταυτόχρονα πάνω στην Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία εντελώς τυχαία έχει ενεργοποιήσει, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ενεργοποιήσει τη Γερμανία, τη Γαλλία. Τώρα μιλάω ονομαστικά για τις χώρες που έχουν πάρει θέση και μόνες τους. Την Αμερική, τη Ρωσία. Αυτές οι χώρες θα είχαν πάρει κάποια θέση πριν 10 χρόνια. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αν εμείς δεν είχαμε κάνει την ΑΟΣ, ποιος θα υποστήριζε ότι είναι δικαίωμα της Κύπρου να αξιοποιήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα τώρα. Κανένας, αφού δεν θα την είχαμε. Και λέω, μήπως πρέπει να σκεφτούμε κινήσεις τις οποίες πρέπει να διεκδικήσουμε και μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Που μετά οι άλλοι θα μπορούν να μας υποστηρίζουν λέγοντας ότι αυτό έχει το δίκαιο. Όταν μιλάμε για την αναστήλωση των υπηρεσιών, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε τι γίνεται με την UNESCO. Σε τέτοιες περιοχές έχετε κονδύλια από την UNESCO που βοηθάνε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πολύ αξιόλογη. Ξέρετε τι γίνεται, μετά από μια ασφαλιστική δικλίδα, δεν έχετε οποιοδήποτε εργολάβος να κάνει ό,τι θέλει στην Εκκλησία. Και η ίδια η Εκκλησία μας προστατεύεται ακόμα περισσότερο, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λέω λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι συστηματικές κινήσεις που γίνονται πράξεις. Γιατί το βλέπετε, 2003 συμφωνία με την Αίγυπτο, 4 θέσπιση, 7 με τον Λίβανο, 10 με το Ισραήλ, 11 ανακάλυψη του φυσικού αερίου. Τώρα πάμε για το δεύτερο, το 13 δεύτερη γιώτηση, 14 τρίτη γιώτηση και πάμε για την τέταρτη γιώτηση. Και τώρα θα αρχίσουμε εκεί να λέμε, μα θα κάνετε και αγωγό, ναι, τον East Med. Θα κάνετε και σταθμό ευρωποίησης, ναι. Θα κάνουμε και σταθμό ευρωποίησης. Πού? Εδώ, στην Κύπρο. Με 4.500 άτομα που να λειτουργούν να φτιαχτεί και 100.000 άτομα για να λειτουργεί. Πώς καταφέρετε την πίκρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία εξαίρεση. Ως κανονικό κράτος μέλος. Ξέρετε γιατί. Γιατί λίγο πριν είχαμε πει όχι. Και δεν είχαμε πει ναι. Πρώτα θα μπαίναμε κομμένοι. Δεύτερον, ουσιαστικά δεν θα είχαμε τα προβλήματα με την ΑΟΣ, γιατί θα ήταν αμερική ΑΟΣ. Και ειδικά για τα υπόπεδα 12 και 9, κατά τη διάρκεια δεν θα του συζητούσαμε καν. Ενώ εδώ έχουμε εξασφαλίσει ότι έχουμε συμμάχους που λειτουργούν μαζί μας και λόγω φίλες και λόγω συμφερόντων. Πάντοτε πρέπει να υπάρχουν τα συμφέροντα στις διακρατικές σχέσεις, γιατί οι φιλίες και οι διακρατικές σχέσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Αυτό που βλέπετε τώρα αυτή την περίοδο είναι ότι κάνουμε επαφές με την Ελλάδα και με την Αίγυπτο. Αυτό αδιανόητο είναι. Αδιανόητο. Και προσέξτε, κάνουμε επαφές με την Ελλάδα και την Αίγυπτο, ενώ έχουμε υπογράψει τον Ιδρύτη. Που αυτό βλέπετε ότι ούτε καν αυτό ξέρω. Έχουμε υπογράψει τον Ιδρύτη. Και η ιδέα είναι να τροφοδοτήσουμε όλο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου εμείς έχουμε μπει κανονικά, ενώ αρχικά μερικοί δεν το ήθελε να μπουν. Αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει σε πρακτικό επίπεδο μπορούν να γίνουν σε πολύ υψηλό και σε πολύ χαμηλό. Όσοι από εσά δεν έχουν καταλάβει ότι η Κύπρος είναι στο χαρτονόμισμα, να το δείξουν στα παιδιά του στο σπίτι. Να δω τη διαφορά. Τα παιδιά στο σχολείο που είπαν, εγώ είχα προσέξει ότι δεν είμαστε μέσα. Αλλά δεν ήξερα καν ότι είχαμε βγει. Δεν βλέπεις κανέναν που μπορείς να μου λέει αυτό. Σήμερα είχα. Άρα, αν κοιτάξουμε τα δεδομένα. Θεωρείτε τα δεδομένα από τα 10 χρόνια ήταν καλύτερα ή κατώτερα από τώρα. Πολύ κατώτερα. Πολύ κατώτερα. Τα δεδομένα μετά το 1974 έως το 2004 μόνο χειροτέρευαν. Δηλαδή ήταν του τύπου αποδέχομαι, υπάρχει, τι να κάνω. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αρχίσει με την παρέα. Ας κάνουμε και διχοτόμηση να μην το συζητάμε άλλο. Γιατί εφόσον είναι προβληματικό, όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί ο ελληνισμός ποτέ δεν τα παράτησε. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Καταφέραμε να περιθωριοποιηθούμε μετά από 400 χρόνια και το πρόβλημά μας είναι τα 40. Η 40 δεν είναι απολύτως τίποτα. Όταν μιλάμε για περιθωριοποίηση, μιλάμε με τους αιώνες, δεν μιλάμε με χρόνια. Δεν είναι τίποτα. Α, τα ξέρετε, είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Οι έμπικοι θα φύγουν όπως θέλουν. Με το χρήμα. Δεν έχουμε καμία ρίζα. Οι ίδιοι οι τουρκοκύπριοι τους έμπικους τους ονομάζουν φύγια. Είναι τα φύγια που κάνονται στους ουράνους. Οι έμπικοι λοιπόν ήρθαν στην Κύπρο, όχι επειδή ήθελαν να έρθουν στην Κύπρο, επειδή τους έδωσαν λεφτά για να έρθουν στην Κύπρο. Θυμάστε όταν πήγαμε στην Νέα Ιταλιάδα, είναι πάρα πολύ απλό, για να βρείτε κάποιον που είναι δικό μας, πρέπει να είναι ένας χώρος που μην έχει γελάδες. Μόλις έχει γελάδες, είναι έμπικοι. Ναι. Αγελάδες. Όταν θα δεις ένα χωράκι με γελάδες, θα ξέρεις ότι δεν είσαι έμπικο. Γιατί για να τους υποστηρίξουν, τους έδωσαν μια γελάδα. Τα παιδιά δεν ήξεραν αυτοί οι εγκλωβισμένοι, δεν έχουν τη χρόνια να δουλεύουν. Φαντάζομαι ότι εσείς το ξέρετε όλοι. Και φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι όταν είναι πολύ γέννη, περιμένουν τα τρόφιμα που έχουν βρει γέννη, αυτό είναι το άλλο. Ο Σαββί είναι ο υπεύθυνος σε αυτή τη διαδικασία. Ο Σαββί, όταν τον είδαμε, θυμάσαι τώρα τι είπε. Είπε, ξέρετε τι είπε εμείς αυτή την ηλικία, αυτό που περιμένουμε τώρα για το μεγάλο λεωφορείο. Και το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι εσείς θα βοηθήσετε για να δει κάτι άλλο με το μεγάλο λεωφορείο ή θα τον αφήσετε να ψωφίσει έτσι. Μετά από τόσα χρόνια αντίσταση. Το θέμα είναι ότι τον έχετε δει. Έχει νιώσει κάτι της παράσταση. Τον έχετε βοηθήσει. Η Αγγελική που ήταν η προστάτερα του Αγίου Γεωργίου η Σιγκερίνια, πέθανε. Όλα τώρα έχει βάλει το κάδρο της Αγγελικής μέσα στην Εκκλησία. Η Αγγελική προστάτερα σε αυτή την Εκκλησία δεκαετίες.
Κανένας δεν πληροφορίζει. Το ξέρετε ότι είχε ακόμα και ραβδαίο το κλειδί πάνω στη φούστα της εσωτερικά, στην Εκκλησία. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν παραδείγματα και οι μερικές φορές αντιαφορούν γιατί λένε ότι δεν γίνεται. Τότε πώς το έκαναν. Αν λοιπόν όλοι συμφωνήσουμε ότι όχι μόνο μπορούμε να κινητοποιηθούμε, να κάνουμε πρακτικά πράγματα, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό. Γιατί είναι ακριβώς όπως είναι με τα μεγάλα κύματα. Η ΑΟΣ είναι ένα τεράστιο κύμα. Τεράστιο. Ένα ειρηνικό κύμα. Τα πράγματα πάνε καλά με ένα κύμα όταν είσαι πάνω στη σανίδα και ξέρεις ότι έρχεται. Τότε το χρησιμοποιείς. Όταν είσαι μπουμπούνας, δεν έχεις πάει πάνω σε μια σανίδα και το κύμα πάει πάνω σου. Δεν γραμμείς τη γη. Λέω λοιπόν, έχετε ποτέ σκεφτεί τώρα εσείς ότι το πλαίσιο της ΑΟΣ μας επιτρέπει να παίξουμε διαφορετικά πάνω στην ίδια σκακέρα. Έχετε σκεφτεί ότι πρέπει να παίζουμε σκάκι και όχι μόνο τάμι. Εσείς νομίζετε ότι τυχαία πήγαμε στα κατεχόμενα να διδάξουμε σκάκι στα παιδιά. Και μην νομίζετε ότι σε δεύτερες περιοχές διδάξουμε το σκάκι. Ξέρετε ότι η Ελλάδα, στις 25 Απριλίου 2014 έβλεπε το σκάκι στο Δημοτικό. Έβλεπε το σκάκι στο Δημοτικό. Εσείς νομίζετε ότι είναι απλώς να γίνουν όλοι πρωτεθνητές στο σκάκι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτό. Και τώρα προσπαθούν να κάνουν ακριβώς το ανάλογο και στην Κύπρο. Αν κοιτάξετε εδώ που σας έδειξα και στα βίντεο, θα δείτε σε πόσα σχολεία προχθές ήμασταν στην διαβολή. Έχετε φανταστεί το διευθυντέ του. Έχετε φανταστεί να είμαστε 2 ώρες με παιδιά του διαβολίου να μαθαίνουν σκάκι στην αυλή που προλάβησαν τη σκακέρα. Να ξέρω τι είναι η άλλη, να την αντιστέκεσαι. Θυμάστε και αυτά, αλλά δεν κάνετε το ανάλογο. Αυτό εδώ πολλοί από εμάς δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Κι όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια προπαίδεια. Αυτή η προπαίδεια είναι το θέμα της άμυνας. Είναι το θέμα με τα κάστρα. Κοιτάζουμε τα κάστρα. Εδώ ήμασταν εδώ. Α, ξέχασα να σας πιάσω λίγο εδώ. Θα δω τι θα κάνετε. Ελεύθερες περιοχές δεν είναι. Έχει πολύ πλάκα που αφήνουμε ένα μουσείο, όταν πήγαμε τώρα στο μουσείο. Ξέρετε ότι αυτοί που ήταν γύρω του μουσείου, οι καφετέριες, θεωρούν ότι αυτό το μουσείο είναι τούρκικο. Ναι. Το μόνο που σου λένε αυτό είναι Οθωμανικό. Ελπίζω να έχετε πάει μέσα. Όχι, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα όσο έχει. Το θέμα είναι ότι έχει δει ποτέ τα εξέματα την επίστα και κοτσάνα. Το θέμα τι έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε αφήσει πάνω γραμμένο στα αραβικά, αλλά όλοι πιστεύουν ότι αυτό το ίδιο. Ενώ κανονικά θα πρέπει να το έχετε βγάλει εδώ και καιρό. Δεν το καταστρέψετε, να το έχετε βγάλει. Έχετε αφήσει μέσα τάφους όρθιους μουσουλμανικούς. Ναι, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Μέσα να πείτε, θα δείτε ακόμα και τον σκελετό από έναν άνθρωπο. Το έχετε δει αυτό. Ή δεν το έχετε δει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήταν το 1570 εδώ. Τα χέρια του είναι κομμένα. Δεν έχει κεφάλι. Και τα πόδια δεν είναι κομμένα. Και τα χέρια του είναι πάνω στη λεκάνη, όπως κάνω συνήθως. Άμα διαβάσετε μετά τη διαδική μου, λέει ότι έχει αποκεφαλιστεί και ακροτηριαστεί από τους Τούρκους του 1570. Άμα συνεχίσετε να μην πιστεύετε ότι δεν γίνεται τίποτα, όταν σε 400 χρόνια θα κοιτάζουν το μουσείο, θα λένε αυτός ήταν αυγούμενος.
θα λένε τα ίδια, θα λένε και εμείς τώρα μετά από 400 χρόνια δεν θυμόμαστε καν ενωμένοι εδώ στην Ελισσό ότι έκαναν τα ίδια ακριβώς πριν το 1570. Και ρωτάω, άμα δεν το θυμόμαστε και όλες οι παλές που είναι γύρω-γύρω, σου λένε ότι αυτό είναι οθωμανικό, ενώ μέσα υπάρχει χριστιανικό στοιχείο, υπάρχει βέβαια ευρωπαϊκό στοιχείο, το βλέπετε τα γραπτά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει τόση μεγάλη άγνοια, που ακόμα και όταν πήγα μέσα... Κανείς λάθος, γιατί μιλούσαμε ελληνικά. Ναι, και είναι μερικοί που έχουν γεννηθεί Έλληνες και είναι Τούρκοι. Αν έχεις πρόβλημα με αυτό το θέμα. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι αν εμείς μέσα στο ελεύθερο χώρο αφήνουμε αυτά τα πράγματα να παρεμεινεύονται, τότε έχουμε ένα πρόβλημα παιδείας. Παιδείας. Η αμόχωσος, επί τους περισσότερους από εσάς, είναι μια περιοχή όπου οι δικοί μας τα παράτησαν. Η αμόχωσος για όλη την Ευρώπη είναι το σύμβολο της αντίστασης το 1570. Λόγω της αμόχωσης και της διάρκειας της προσδοκίας ενεργοποιήθηκαν οι άλλοι για να κάνουν την ιερή συμμαχία και να γίνει η μάχη της Αμπάρτης. Είναι λόγος αγώγος, καμία κανένας άλλος λόγος. Άρα, απλώς δεν το πρόγραμμα, υπέκυψαν, άρα σας υπενθυμίζω ακόμα και την αμόχος. Τον διοικητή, ξέρετε ότι τον έκθαρα. Αντώνιο Βραγανίνο. Παράδειγμα. Και έφερα ως δείγμα βαρβαρότητας, το πήγαν αυτός σαν δόλος ο Σουλτάνος, ο Σουλτάνος. Τη συνέχεια την ξέρετε όμως. Δεν ξέρετε τι συνέχεια. Το 1580 ένας ναυτικός την έκλεισε. Το πήρε πίσω. Και αυτό τώρα βρίσκεται στην Βελγία. Το δέρμα του διοικητή που προστάτευσε για σχεδόν ένα χρόνο την αμόχωση του είναι η Εκκλησία χριστιανική στην Βελγία. Επειδή ένας είχε τα κότσα να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να κλέψει το λάθρο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Την τι έκλεψε, ένα κομμάτι δέρματος θα μου πει. Όχι, όχι. Έκλεψε ένα ολόκληρο σύμβολο που σου λέει και εσύ δεν έχεις δικαίωμα ούτε καν να το ακουμπάς. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και τα θυμόμαστε αυτά, τότε μπορεί και εμείς να ενεργοποιήσουμε τον εγκέφαλό μας και να κάνουμε δράσεις οι οποίες να είναι πράξεις και να μην μιλάμε όπως κάνουν μερικοί που κοιτάζουν τηλεόραση και νομίζουν ότι ξέρουν πάρα. Είναι το θέμα ότι έχει την μέση του γήπεδου. Έχει πιάσει ποτέ πάρα. Έχει τρέξει 90 λεπτά για να σε δω. Και μετά μαζί θα μου πει τη γνώμη σου. Είναι το ίδιο στρατηγική. Όταν ξεχνάμε του συμβολισμού, όταν ξεχνάμε του προηγούμενου αγώνε, πώς μπορούμε να έχουμε παραδείγματα. Στην Ελληνική Επανάσταση τα παραδείγματα ήταν της αρχαιότητας. Όταν βλέπετε πώς μιλάει ο Λίγας, φερέτος, με εξηγεί συνεχώς, συχάρα, ότι εμείς είμαστε η συνέχεια των Αθηναίων, των Σπαρτιατών, τα λοιπά. Δείχνει στους άλλους πού είναι αυτό που πρέπει να αγαπάς. Δεν ξέρω κάτι που είναι ο Ελληνισμός. Αλλά πάρετε τον καθένα από εσάς. Θα δείτε ότι άμα τον κομματιάσω με την έννοια του παππού γιαγιά, παππού γιαγιά, ξέρετε από πόσες περιοχές είστε. Ο Θεός θα φυλάει, από παντού είμαστε. Αφού είμαστε αίμα. Έχουμε ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί. Και λέω, αν αυτό το καταλάβουμε ότι είναι ένα ολόκληρο δίκτυο και είναι ο Ελληνισμός και τόσους αιώνες είμαστε εδώ, δεν μπορεί να μας νικήσει την βαρβαρότητα. Ένα πράγμα μπορεί να είναι ενισχύσει του σένα. Η τοπάθεια του. Τίποτα άλλο. Άμα δεν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι, δεν το κάνει. Όταν οι Έλληνες το πίστεψαν, το έκαναν και αυτό που έκαναν ήταν αδιανόητο επιτέλους άλλου.
Γι' αυτό έγινε και εκφράσεις όπως ήταν ο Τσόρτσιλ, που έλεγε παλιά λέγαμε ότι οι Έλληνες πολέμησαν σαν τους ήρωες. Τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολέμησαν σαν τους Έλληνες. Μα δεν το είπε για άλλο λόγο. Άρα, μην κοιτάζετε τα μεγάλα και τα μικρά. Συνηθίζω να παίρνω το εξής παράδειγμα. Η Ελλάδα έπεσε στη βαρβαρότητα του Ναζί μετά από 53 μέρες. 53 μέρες άνθρωση. Δεν σας πω εγώ πώς. Ναι, αλλά εγώ σου λέω το γενικό. Η Λέρος άνοιξε 52 μέρες. Η Λέρος, μόνος. Η Λέρος ήταν τόσο δύσκολη που οι Ναζί αναγκαζόταν να βάλουν φωτογραφίες από κάθε κανόνια, κάθε μούγγερ, γιατί τους έφαναν την πίστη. Έλληνες. Λέω λοιπόν ότι η ΑΟΣ είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάνω σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, πάνω στο θέμα της ενέργειας. Και εμείς είμαστε του ελληνισμού. Αν χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά μαζί, το θέμα της απελευθέρωσης της Κύπρου δεν είναι πια όνειρο, αλλά είναι